Με σύμμαχο τον ηλιόλουστο καιρό πραγματοποιήθηκε η φετινή παρέλαση για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου στον Βόλο. Χιλιάδες πολίτες κατέκλυσαν την παραλία της πόλης για να θαυμάσουν και να χειροκροτήσουν τους πάνω από 3.500 συμμετέχοντες, οι οποίοι παρήλασαν πρώτων επισήμων για να τιμήσουν τους ήρωες του πολέμου. Η φετινή παρέλαση ήταν ο βηματισμός και η πορεία της πόλης έπειτα από τις καταστροφικές πλημμύρες που βίωσε, τόνισε η υφυπουργός παιδείας Ζέτα Μακρύ, που εκπροσώπησε την κυβέρνηση. Με χαρά, τιμή και συγκίνηση εκπροσώπησα σήμερα την ελληνική κυβέρνηση στην παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου. Μιας επετείου που είναι συνυφασμένη με την ελπίδα, τον αγώνα, την νίκη, την αισιοδοξία. Και ήταν η μεγαλύτερη συγκίνησή μου δεδομένων και των συγκυριών, γιατί βγήκε ο Βόλος, η Μαγνησία μας, η Θεσσαλία βγήκε από μια καταστροφική πλημμύρα, από καταστροφικές πλημμύρες. Και θεώρησα πως η παρέλαση αυτή είναι ο βηματισμός και η πορεία μας. Να σηκώσουμε ότι έπεσε, να στηρίξουμε ότι λύγησε, από την αρχή να ξαναφτιάξουμε ό,τι καταγράφηκε, με αισιοδοξία, με αγάπη, με πίστη στο μέλλον, με επιστροφή στην κανονικότητα. Χρόνια πολλά και τιμή στον ελληνικό λαό που δίνει καθημερινά αγώνες, μάχες και βγαίνει πάντοτε νικητής. Το σύνθημα για την έναρξη της παρέλασης δόθηκε όπως κάθε χρόνο από την Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Βόλου, τα μέλη της οποίας πεάνιζαν στρατιωτικά εμβατήρια. Στη συνέχεια παρήλασαν εκπρόσωποι των αναπηρικών και αντιστασιακών οργανώσεων και το τμήμα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Μας εμπνέει πάντα το όραμα όλων εκείνων που έδωσαν τα νιάτα τους και το αίμα στην προάσπιση της πατρίδος. Μας εμπνέουν ακόμα οι ήρωες του 1940. Όμως και σήμερα η χώρα μας και οι ένοπλες δυνάμεις της Ελλάδος είναι ισχυρές ώστε αν χρειαστεί να δώσουν την πρέπουσα απάντηση σε κάθε επιβολέα. Ζήτω το έθνος, ζήτω η πατρίδα. Στη συνέχεια ακολούθησαν τα μέλη των συνολικά 20 πολιτιστικών συλλόγων που συμμετείχαν στην παρέλαση. Οι παραδοσιακές φορεσιές και τα επιβλητικά λάβαρα του κάθε τόπου εντυπωσίασαν τους θεατές. 28 Οκτωβρίου του 1940 η μικρή Ελλάδα αρνείται την υποταγή και αντιστέκεται νικηφόρα απέναντι στις ναζιστικές δυνάμεις Γερμανίας, της φασιστικής Ιταλίας και της Βουλγαρίας. Η μικρή Ελλάδα αποτελεί πανευρωπαϊκό παράδειγμα. Άνδρες και γυναίκες από κάθε γωνιά της Ελλάδας αντιστέκονται στον εισβολέα. Το μικρό θαύμα, γράφει ο ευρωπαϊκός τύπος. Αλβανικό έπος, εθνική αντίσταση, ΕΑΜ, ΕΛΑΣ, ΕΠΟΝ. Η αντίσταση αυτή επί 4 χρόνια συμπυκνώνει τις αξίες της Ελλάδας. Πάθος για ανεξαρτησία και ελευθερία, αντίσταση απέναντι σε κάθε εισβολέα. Αυτές οι αξίες ισχύουν μέχρι και σήμερα, είναι επίκαιρες και είμαστε έτοιμοι να αντισταθούμε προκειμένου να προασπίσουμε τα παρανθρώπινα αγαθά της ανεξαρτησίας, της ελευθερίας και της κοινωνικής δικαιοσύνης. Με τιμή και καμάρι παρήλασαν οι πάνω από 2.500 μαθητές, οι οποίοι χειροκροτήθηκαν θερμά από τους χιλιάδες θεατές. Στη φετινή παρέλαση συμμετείχαν 25 σχολεία της πρωτοβάθμιας και 35 σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Χρόνια πολλά. Σήμερα τιμούμε αυτούς που έχασαν τη ζωή τους για να ζούμε εμείς σήμερα σε μια ελεύθερη χώρα. Στεκόμαστε δίπλα τους, δίπλα στον κάθε πολίτη και δίπλα στις ένοπλες δυνάμεις της χώρας. Είμαστε εδώ και θα συνεχίσουμε με την καινούργια μας θητεία τώρα και την καινούργια χρονιά να στεκόμαστε δίπλα σε όποιον μας χρειάζεται για μια πατρίδα ανεξάρτητη. Πρόσκοποι και οδηγοί παρήλασαν στο τέλος της παρέλασης, η οποία κορυφώθηκε με τα τμήματα των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Με περηφάνεια και τιμή παρήλασαν τα στρατιωτικά γήματα των πεζοναυτών, της αεροπορίας στρατού και της 111ης πτέρυγας μάχης της Νέας Αγχιάλου. Το παρόν στην παρέλαση έδωσε και ο πρόεδρος του κόμματος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Νωρίτερα τελέστηκε η επίσημη δοξολογία στον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Νικολάου, χωροστατούντος του Μητροπολίτη Δημητριάδος Ιγνατίου, παρουσία των τοπικών, πολιτικών και στρατιωτικών αρχών. Λίγο πριν από την έναρξη της παρέλασης πραγματοποιήθηκε η επιμνημόσυνη δέηση και η κατάθεση στεφάνων στη μνήμη των πεσόντων του Ελληνοϊταλικού πολέμου στο Μνημείο των Ηρώων. Στεφάνι κατέθεσαν οι υφυπουργοί
Ρόζετα Μακρύ, ο Δήμαρχος Βόλου Αχιλλέας Μπέος, ο Πρίτανης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Χαραλάμπους Μπιλίνης και εκπρόσωποι στρατιωτικών αρχών, κομμάτων και αποστράτων.